Η βιβλιοθήκη του πρώτου με τη Μαρία Σφυρόερα. Η Τζούλια Κανάσου ξεκίνησε αθόρυβα τη λογοτεχνική της πορεία πριν από μια δεκαετία περίπου με το μυθιστόρημα «Σε μαύρα πλήκτρα». Μετά τον Ομφάλιο Λόρο, που συμμετείχε σε διακεκριμένα φεστιβάλ νέων λογοτεχνών και καλλιτεχνών, η νουβέλα «Ως το τέλος» ήταν υποψήφια για το βραβείο Νέου Λογοτέχνη 2013 του λογοτεχνικού περιοδικού Γλεψίδρα και για το κρατικό βραβείο λογοτεχνίας 2014. Η νέα της δουλειά με τον τίτλο «Γονίπετής», το καλύτερο ίσως έως τώρα βιβλίο της σύμφωνα με τους κριτικούς, αποδεικνύει ότι η νεαρή συγγραφέας όχι μόνο επιλέγει, αλλά και ξέρει να διανύει δύσβατα μονοπάτια με επιτυχία. Ακόμα και αν πρόκειται να πορευτεί στα τέσσερα, όπως η ανώνυμη αφηγήτρια ηρωίδα της νουβέλας της. Μια ιστορία για τη δύναμη της πίστης, μια πορεία εξομολόγησης, μια αγωνιπετής ανάβαση προς τη λύτρωση, μια προκλητική διακήρυξη για τον πειραματισμό, τη δοκιμή, την εξερεύνηση, για ό,τι κάνει το ανέφικτο να μοιάζει εφικτό. Γονιπετής είναι αυτοί που συνεχίζουν να παλεύουν παρά τις δυσκολίες, πέρα από τις αντικσοότητες, ενάντια στις δυνάμεις της φθοράς, της μοναξιάς και της ανέχειας. Γονιπετής είμαστε εμείς όταν πορευόμαστε εκ νέου προς την αρχή μας. Η Τζούλια Κανάσου μοιράζεται με τους ακροατές της βιβλιοθήκης του πρώτου στιγμές από την πορεία της ηρωίδας της. Μια γυναίκα στα τέσσερα ξεκινάει μια ανάβαση για να υλοποιήσει μια ηκεσία, ένα τάμα. Οραματίζεται το θαύμα. Έχει εξαντλήσει όλες τις επιλογές. Το ίδιο και όσοι στέκονται στα γόνατα παράλληλα με εκείνη. Ωστόσο, δεν βρίσκεται στο δρόμο για τους συνήθεις λόγους. Δεν βγήκε καν στον πηγεμό για τους λόγους που δηλώνει, τουλάχιστον στην αρχή. Η πορεία της αφηγήτριας στα τέσσερα ξεκινάει όσο άμεσα εισάγεται στο έργο η συνομιλία με το παρελθόν της. Η ηρωίδα αποκαλύπτει τα πιο κρυφά της μυστικά, τα οποία στη συνέχεια αναιρούνται. Ταυτόχρονα, έρχεται αντιμέτωπη με τα εμπόδια και τις προκλήσεις της ανάβασης. «Παλάμη μπροστά, γόνατο μπροστά, προχωράμε», λέει συχνά. Ειδικά όταν βλέπει κάτι που δεν της αρέσει, όταν αντιμετωπίζει ένα δίλημα, όταν νιώθει ότι στερεί. Γιατί ο δρόμος είναι δίκαιος. Ο δρόμος είναι σκληρός και ειλικρινής. Ο δρόμος είναι ο καλύτερος καθρέφτης. Η πορεία στα τέσσερα είναι μια πορεία στην πίστη, ως δύναμη που μπορεί να μετακινήσει βουνά. Όχι μόνο στην πίστη στο θείο, αλλά στην πίστη σε οτιδήποτε. Στην έρευνα, στο πείραμα, στον έρωτα, στην ίδια τη ζωή. Η πορεία στα τέσσερα είναι μια πορεία στο σώμα. Το σώμα πιστεύει, γιατί χωρίς το σώμα δεν υφίσταται πίστη, ούτε χρόνος ή φθορά. Το σώμα υπομένει, γιατί χωρίς το σώμα δεν υπάρχει υπομονή. Το σώμα ενστερνίζεται ιδανικά, γιατί το σώμα ματώνει. Το σώμα γίνεται παράκλητο, επειδή αγάπησε, νοστάλγησε, επιθύμησε, υπήρξε. Η πορεία στα τέσσερα είναι ένα ύμνο στον αγώνα του ανθρώπου από τη μία όχθη στην άλλη, από το ένα βήμα στο επόμενο. Είναι μια πράξη εξομολόγησης, μια κίνηση επιστροφής προς την αρχή. Η γυναίκα στα τέσσερα, όπως και όλοι οι γονιπετείς, στρέφονται στη δοκιμή, στο θαύμα, στην ελπίδα, πιστεύοντας πως το ανέφικτο είναι, υπό συνθήκες, εφικτό. Η Τζούλια Κανάσου σπούδασε πληροφορική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης και στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και Ευρωπαϊκό Πολιτισμό στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Διηγήματα και άρθρα της για τη λογοτεχνία δημοσιεύονται στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Η νουβέλα «Γονιπετής» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Κοβόστη».